Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για την πρώτη νίκη της ΑΕΚ με το Χιμένεθ στον πάγκο της και τη διαφορετική στάση του απέναντι σε αυτά που ενδεχομένως του προσάψουν και πάλι. Facebook κάτω παύλα λόγο σαρε Twitter κάτω παύλα λόγο tweet δεν είναι δα και κάποιο μεγαθύριο πανετολικός ώστε να βρεις πολλά καλά πράγματα για την ΑΕΚ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να ζητήσει και κάποιος τα ρέστα από τον Μανώλο Χιμένεθ επειδή αντιμετώπισε το παιχνίδι με τόσο απαιτητική αμυντική προσήλωση και συγκέντρωση όταν η ομάδα που έχει αναλάβει για να ανασύρει ξανά από τον Μπούρκο στον οποίο η ίδια η στρεβλή και αντιποδοσφαιρική λογική της, την έσπρωξε ξανά, δεν είχε καταφέρει να κρατήσει την ανέπαφη την εστία της εδώ και 73 ημέρες, συγκεκριμένα από την 25η Οκτωβρίου και την νίκη της με 1-0 στην έδρα του ΠΑΣ. Είναι αλήθεια ότι η Ένωση βιώνει τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση της επί των ημερών του Δημήτρη Μελισανίδη στο ηγετικό τιμόνι της. Από το καλοκαίρι του 2018, όταν αποφάσισε να αποδομήσει τον ίδιο τον εαυτό της μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 24 χρόνια ανομβρίας, έως και σήμερα, έχει κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί για να μην είναι ομάδα ανταγωνιστική. Ακόμα και όταν βρίσκει ένα μονοπάτι σωστής λειτουργίας, όπως από τότε που αποφάσισε να ορίσει τεχνικό διευθυντή τον Ήλια Ίβιτς, έχει τον τρόπο της να το ακυρώσει. Δεν της αρέσει να προοδεύει, έχει μάθει να οπισθοδρομεί, είναι η επιλογή της. Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για την πρώτη νίκη της ΑΕΚ με το Χιμένεθ στον πάγκο της και τη διαφορετική στάση του απέναντι σε αυτά που ενδεχομένως του προσάψουν και πάλι. Facebook κάτω παύλα λόγο σαρε Twitter κάτω παύλα λόγο tweet δεν είναι δα και κάποιο μεγαθύριο πανετολικός ώστε να βρεις πολλά καλά πράγματα για την ΑΕΚ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να ζητήσει και κάποιος τα ρέστα από τον Μανώλο Χιμένεθ επειδή αντιμετώπισε το παιχνίδι με τόσο απαιτητική αμυντική προσήλωση και συγκέντρωση όταν η ομάδα που έχει αναλάβει για να ανασύρει ξανά από τον Μπούρκο στον οποίο η ίδια η στρεβλή και αντιποδοσφαιρική λογική της, την έσπρωξε ξανά, δεν είχε καταφέρει να κρατήσει την ανέπαφη την εστία της εδώ και 73 ημέρες, συγκεκριμένα από την 25η Οκτωβρίου και την νίκη της με 1-0 στην έδρα του ΠΑΣ. Είναι αλήθεια ότι η Ένωση βιώνει τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση της επί των ημερών του Δημήτρη Μελισανίδη στο ηγετικό τιμόνι της. Από το καλοκαίρι του 2018, όταν αποφάσισε να αποδομήσει τον ίδιο τον εαυτό της μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 24 χρόνια ανομβρίας, έως και σήμερα, έχει κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί για να μην είναι ομάδα ανταγωνιστική. Ακόμα και όταν βρίσκει ένα μονοπάτι σωστής λειτουργίας, όπως από τότε που αποφάσισε να ορίσει τεχνικό διευθυντή τον Ήλια Ίβιτς, έχει τον τρόπο της να το ακυρώσει. Δεν της αρέσει να προοδεύει, έχει μάθει να οπισθοδρομεί, είναι η επιλογή της.